Θα καλημερίσω τώρα τον κύριο Γιώργο Λενακάκη. Είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων ΙΚΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Καλημέρα σας, κύριε Λενακάκη. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, σας, ο ακροατές σας, και καλή εβδομάδα. Να είσαστε καλά όλοι σας. Βγαίνετε στους δρόμους αυτή την εβδομάδα για άλλη μια φορά, συγκεκριμένα την Τετάρτη στις 11 το πρωί. Συγκεντρώνεστε έξω από τον ΕΦΚΑ στον Εσταυρωμένο. Τι σας βγάζει στους δρόμους αυτή τη φορά, κύριε Λενακάκη? Κοιτάξτε να δείτε, όπως έχουμε πει, κυρία Δουλγεράκη, άλλη φορά, τα τελευταία χρόνια δέχονται οι συνταξιούχοι μια σταθερή και συνεχή, θα λέγαμε, επίθεση στα συνταξιοδοτικά δικαιώματά μας, στις συντάξεις μας, αλλά και γενικά στην λειτουργία του ΕΦΚΑ, του πώς ακριβώς αποδίδονται αυτές οι συντάξεις. Και αυτή τη στιγμή εμείς βλέπουμε ότι στα προγράμματα των πολιτικών, των κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία, εμείς ακριβώς δεν είμαστε μέσα στις προτεραιότητες τους. Και επειδή ακριβώς σήμερα, όπως ακριβώς ζούμε την κατάσταση με την ακρίβεια, με την όλη αυτή η κατάσταση μας έχει οδηγήσει πραγματικά σε απόγνωση, και ιδιαίτερα τους χαμηλούς συνταξιούχους. Ξέρετε πολύ καλά ότι η μισή, θα λέγα, συνταξιούχοι αμείβονται με 6,58 καθαρά το μήνα. Έχουν να αντιμετωπίσουν και την υγεία τους, η οποία πραγματικά οδηγείται στην ιδιωτικοποίηση. Τα πληρώνουμε όλα, και αυτό ακριβώς μας δημιουργεί ένα επιπλέον θέμα. Θα έλεγα ότι οι επικουρικές συντάξεις μας έχουν μειωθεί κατά 80%, και το θέμα είναι ότι δεν αποδίδονται κιόλας από τον ΕΦΚΑ. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν πεθάνει και δεν μιλάτε για τις καθυστερήσεις. Μιλάτε για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν, κύριε Λενακάκη. Μιλάω για τις καθυστερήσεις, αλλά εμείς θα θέλαμε με αυτή τη συζήτηση και τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε σήμερα, κυρία Δουλγεράκη, θέμε να αναδείξουμε το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης και να πούμε ότι η κοινωνική ασφάλιση πραγματικά είναι μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις, και αυτό θέλουμε να το προβάλλουμε αυτό ιδιαίτερα, από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των εργαζομένων, και είναι προϊόν πολύχρονων και αιματηρών συγκρούσεων και με κυβερνήσεις και με εργοδοσία. Θα θέλω να θυμίσουμε ότι όταν λέμε κοινωνική ασφάλιση, δεν εννοούμε μόνο τη σύνταξη. Εννοούμε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εννοούμε τον κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, που είναι οι δομές των οίκων ευγυρίας. Είναι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε μέσα σε προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού, του ιαματικού τουρισμού, του θεραπευτικού τουρισμού. Δεν είμαστε πουθενά. Όλα αυτά έχουν αφαιρεθεί. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέμε να προβάλλουμε ιδιαίτερα στον κόσμο και στους νεότερους ακόμα το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή ακριβώς λοιπόν η κοινωνική ασφάλιση είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και έχει γίνει και πεδίο ισχυρής κερδοφορίας από τους επιχειρηματίες υγείας. Και ξεκίνησε με την. Είχαμε καταλήστευση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων τώρα και πολλές δεκαετίες, που αφαίρεσαν από τους συνταξιούχους 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, είχαμε σταθερά επίθεση στα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα στη συντάξη μας από το 1990. Γι' αυτό και λέμε τώρα πάντα ότι τώρα και 13 χρόνια η φτωχοποίηση των συνταξιούχων είναι σταθερή, με τεράστιες απώλειες. 120 δισεκατομμύρια, 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ αφαιρούν από τους συνταξιούχους κατά έτος από τα δώρα των Χριστουγέννων, από τη 13η-14η σύνταξη, αλλά και από τα αναδρομικά του 11μήνου, 15-16, άλλα 4 δισεκατομμύρια. Το πάτε πολλά χρόνια πίσω, και καλά κάνετε, κύριε Λενακάκη, και το πάτε πολλά χρόνια πίσω, διότι, ξέρετε, μπορεί να γίνεται πεδίο μάχης ή αντιπαράθεσης ή πολιτικής αντιπαράθεσης αυτό το θέμα με τις συντάξεις, όμως το θέμα είναι διαχρονικό. Και σταθερά εδώ φαίνεται ποια είναι η μέρημνα σε ό,τι έχει να κάνει την κοινωνική ασφάλιση, όπως σας ακούω όλους εσάς να λέτε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί πήγατε στο 92 και στο Σιούφα, πήγατε στο 2001 και στο νόμο Γιαννίτση, υπάρχει ο νόμος ΡΕΠΑ 2000, υπάρχει του Λοβέρδου το 10, του Κουτρουμάνη το 12, έτσι. Ο Κατρούγκαλος ήρθε στη συνέχεια το 16, ο Βρούτσης το 20 και βέβαια στη συνέχεια Χατζηδάκης και Τσακλόγλου. Δεν είναι σημερινό ή χθεσινό, είναι παλιό. Όχι.
Το βλέπουμε όμως ότι, βλέπουμε ότι συνεχίζεται η κατάσταση αυτή. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Γιατί τώρα δεν πήραμε αύξηση σε επικουρικές συντάξεις? Πού οδεύουν οι επικουρικές συντάξεις μετά την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων? Που παραδοθήκαν πραγματικά στις τράπεζες και στα funds. Και είναι πραγματικά μετέτρεψαν την επικουρική ασφάλιση σε προσωπική υπόθεση και ευθύνη του εργαζόμενου. Να πληρώνει 40 χρόνια και να είναι 70 ετών και αυτή τη στιγμή να μην ξέρει τι θα πάρει. Ενώ θα ξέρει τι θα πληρώνει, δεν θα ξέρει τι θα πάρει. Μάλιστα. Λοιπόν, και εμείς λοιπόν, και αυτό τι γίνεται? Θα σταματήσει το ταμείο αυτό, το ΕΤΕΑ ΤΑΠ, να πρημοδοτείται, αφού λοιπόν φτιάχτηκε το καινούριο ταμείο, το ΤΕΚΑ, το ιδιωτικοποιημένο. Άρα λοιπόν εμείς οι παλιοί συνταξιούχοι από πού θα πάρουμε τα χρήματά μας, από πού θα πάρουμε την επικουρική μας σύνταξη, όταν αυτή τη στιγμή χρήματα δεν θα υπάρχουν στο προηγούμενο ταμείο? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ακριβώς δεν δίνουν και αυξήσεις και δεν τις υπολογίζουν καθόλου τις αυξήσεις των επικουρικών συντάξεων. Και θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Ένα συνταξιούχος ο οποίος ήταν 700 ευρώ η επικουρική του σύνταξη και σήμερα είναι 180 με 200 ευρώ. Πόσα χρήματα χάθηκαν? Χάθηκαν 6.000 ευρώ το χρόνο. Τα 10 χρόνια είναι 60.000 ευρώ. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Και αυτά είναι πληρωμένα χρήματα από τον συνταξιούχο. Δεν τα δώκαν δώρο. Ούτε τα πήραμε από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μάλιστα. Είναι όλα αυτά που αντιμετωπίζετε, δεν είναι υπόθεση ο φόβος σας, δεν είναι υπόθεση αυτά για τα οποία αγωνίζεστε, γιατί όλα αυτά ήρθαν να προσθεθούν στις τελευταίες της κρίσης, απανωτές κρίσης, εδώ και 13 χρόνια, με αποτέλεσμα να είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η επιβίωση σήμερα για ένα συνταξιούχο, και από την άλλη βέβαια με την ακρίβεια, τις αυξήσεις και όλα τα υπόλοιπα στα προϊόντα, στην ενέργεια, να δημιουργούν ακόμα ένα πιο εκρηκτικό κλίμα. Γι' αυτό φαντάζομαι και τα εργατικά κέντρα μιλούν για ανθρωπιστική κρίση, που δεν είναι πρώτων πυλών, είναι εντός των πυλών αυτή η κρίση και χτυπάει όλες τις πόρτες χωρίς έλεος πραγματικά. Είπατε, ορίστε, θέλετε κάτι να πείτε? Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να προσθέσω σε όλα αυτά ότι οι συνταξιούχοι θα είναι μπροστά, θα είναι στους δρόμους του αγώνα, δεν θα το αφήσουμε, θα τα διεκδικήσουμε όλα. Φοβόμαστε ότι η επικουρική σύνταξη κάποια στιγμή θα μας την αφαιρέσουν. Αυτό φοβόμαστε. Και γι' αυτό ακριβώς κοιτάζομαι να προετοιμάσουμε και τους συνταξιούχους πραγματικά να διεκδικήσουν αυτά τα οποία τους ανήκουν και έχουν δουλέψει 30 και 40 χρόνια. Μα από τη στιγμή που μιλάτε, για το τέλος της κοινωνικής ασφάλισης, φυσικό δεν είναι να τελειώσει και η επικουρική? Της δημόσιας. Εμείς θα βάλουμε μπροστά ότι η κοινωνική ασφάλιση να είναι αποκλειστικά δημόσια και υποχρεωτική για όλους, με διασφάλιση και των γυρατιών και της υγείας, αλλά και της πρόνοιας των συναδέλφων μας. Αυτό θα βάλουμε σαν σημαία μας για να προχωρήσουμε τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα όμως, επειδή είναι ένα καυτό θέμα το τελευταίο καιρό, το θέμα της απόδοσης των εκκρεμών συντάξεων, αν μου επιτρέπετε να πω μία κουβέντα. Να την πείτε. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω μία είδηση, ότι 1.000.000 ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ έχουν προβλήματα με τις συντάξεις τους. Τι είδους προβλήματα, τι θέλετε να πείτε? Ναι, είτε έχουν πάρει σύνταξη εμπιστοσύνης, είτε έχουν πάρει προκαταβολή, είτε έχουν πάρει σύνταξη fast track διαδικασία, είτε έχουν πάρει επικουρική σύνταξη. Υπάρχουν χιλιάδες και εκκρεμότητες. Οι εκκρεμότητες λοιπόν αυτές από πού απορρέουν? Όταν ο ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή έχει αποδομηθεί, έχει απαξιωθεί, οδεύει προς ιδιωτικοποίηση. Ιδιωτικοποίησανε την έκδοση των συντάξεων. Ακόμα και την έκδοση των συντάξεων την έχουν ιδιωτικοποίησει. Τα έχουν παραδώσει όλα. Λοιπόν, πώς λοιπόν, όταν σου ζητάνε να κάνεις μία δήλωση για τη σύνταξή σου εμπιστοσύνης, δηλαδή η ευθύνη του εργαζόμενου, του ασφαλισμένου, για ποιο λόγο? Και σήμερα του ζητάνε σε πολλούς συναδέλφους μας, ενώ του βγάλανε τη σύνταξη, τώρα του ζητάνε τα χρήματα πίσω. Για ποιο λόγο? Ο συνάδελφος φταίει? Ο συνταξιούχος φταίει γι' αυτό? Γιατί πραγματικά οι άνθρωποι στον ΕΦΚΑ, οι συνάδελφοι μας εργαζόμενοι, αγωνίζονται. Αλλά όμως δεν φτάνει αυτό. Αγωνίζονται για να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των συνταξιούχων, αλλά δεν φτάνει αυτό. Εμείς τους εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας. Αλλά όμως θα θέλαμε και η πολιτεία να το δει το θέμα του ΕΦΚΑ. Έχει γίνει ένας υπεροργανισμός.
υπάρχει ενοποίηση όλων των επικουρικών ταμείων, υπάρχει ενοποίηση όλων των υπόλοιπων ταμείων. Άρα λοιπόν ο οργανισμός αυτούς χρειάζεται κόσμο. Πού είναι ο κόσμος? Εδώ στο Ηράκλειο είχαμε πριν 10 χρόνια 250 υπαλλήλους. Τώρα έχουμε 45. Γι' αυτό ψηφιοποιούν και όλες τις λειτουργίες του ΙΕΦΚΑ για να βγαίνουν ψηφιοποιημένες οι συντάξεις από αυτές τους 45. Το είπατε πριν από λίγο. Το λέει όλη η Ελλάδα, το λένε όλες οι ενώσεις των συνταξιούχων. Έχω την τιμή να μιλάω με όλους εσάς από το Ηράκλειο, από το Ρέθυμνο, από το την ξέρω, Αθήνα, από τα Χανιά. Λοιπόν, όλοι λέτε το ίδιο πράγμα, παιδιά. Εδώ το πάνε αλλού το πράγμα. Υπάρχουν προβλήματα. Ο μόνος που δεν το καταλαβαίνει, οι μόνοι που δεν το καταλαβαίνουν, γιατί δεν θέλουν να απαντήσουν, με αυτή την έννοια το λέω, είναι από τους κυβερνώντες και από τον ΙΕΦΚΑ, που αν τολμήσεις και να μιλήσεις, σου βάζουν και τη φωνή γιατί τόλμησες να μιλήσεις. Εγώ θα ήθελα κυρία Δουλγεράκη να πω μία κουβέντα, ότι πραγματικά στον 21ο αιώνα της τεχνητής νοημοσύνης, στον 21ο αιώνα της ψηφιακής μετάβασης, να πεθαίνουν άνθρωποι στις καρότσες των αυτοκινήτων, των αγροτικών, γιατί δεν υπάρχουν αυτοκίνητα και δεν είναι η κατάσταση που ευρύχε το ΕΚΑΒ, και επίσης να πεθαίνουν άνθρωποι να μην προλαμβάνουν να πάρουν τη σύνταξή τους. Τίποτα άλλο. Ανοίγετε όλα τα μεγάλα κεφάλαια τα οποία σας απασχολούν, όλα τα μεγάλα θέματα για την δική σας την καθημερινή τη διαβίωση. Λοιπόν, κρατάμε ότι η διαμαρτυρία αυτή είναι την Τετάρτη, ναι, ναι, 11 το πρωί, έξω από τον ΕΦΚΑ στον Εσταυρωμένο. Ναι. Ήδη υπάρχουν και τα πρώτα μηνύματα συμπαράστασης από παραγωγικές τάξεις, εργατικά σωματεία, που θα βρίσκονται εκπρόσωποι τους εκεί μαζί σας στον ΙΕΦΚΑ. Κύριε Λενακάκη, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μας δώσατε να προβάλλουμε και εμείς τα θέματά μας και τα προβλήματά μας. Υποχρέωσή μας πάντα. Ευχαριστούμε προσωπικά σας. Καλημέρα σας. Γεια σας.